Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκ, Πνεύματος Αληθείας, κατακού παρόν και τα πάντα. Σαυρός των αγαθών και ζωής του Θεού, εθέ και σκήνος του Θεού, και καθάρισον ημάς από πάσης κυνήθος, και σώσον αγαπέτες ψυχάς ημών. Αμήν. Κατέβησε μετά το. Λοιπόν. Μέσα στο χώρο το λατρευτικό, εκεί που πάμε και λατρεύουμε το Θεό, υπάρχουν τυπικά στοιχεία και ουσιαστικά στοιχεία. Τυπικά στοιχεία είναι ο ναός. Είναι στοιχείο βοηθητικό για να συγκεντρωνόμαστε, γι' αυτό και λέγεται εκκλησία, σημαίνει σύναξη, σημαίνει εκκλησία, και μεταγενέστερα παίρνει και το κτίριο την ονομασία αυτή, η εκκλησία. Είναι ό,τι υπάρχει μες στο ναό. Δηλαδή, τα κυριά, τα μανουάλια, τα πρόσφαρα που πάμε, το κρασί, το γλυκό για να γίνει η θυσία, όποια προσφορά και αν κάνουμε ειδική, είναι τυπικό μέρος της λατρείας. Ανάλογα, γινόταν και την αρχαία εποχή. Και ναοί υπήρχαν και άλλα τυπικά, όπως ο βωμός που γινόταν θυσία, τα αρνιά, τα πτηνά που πρόσφεραν, και άλλες μορφές θυσίας. Οι θυσίες ήταν καρποί, ήταν ζώα, αλλά κυρίως ήταν ο καρπός που μπορούσε να βγει μέσα από την καρδιά του ανθρώπου, η προσευχή. Αυτή ήταν η ουσία όλων των θυσιών. Αυτό λέει, έλεον, λέμε στην εκκλησία, έλεον ειρήνης, θυσία ενέσεως. Θυσία ενέσεως είναι προσευχή. Αν αυτό το στοιχείο με την αγαθή καρδιά και αγαθή προαίρεση απουσιάσει, το στοιχείο της αγαθής καρδιάς, της αγαθής προαιρέσεως απουσιάσει, η προσευχή είναι ανούσια, δεν φτάνει ποτέ στο Θεό. Δεν φτάνει ποτέ στο Θεό. Και δεν βοηθάει ούτε και ο ναός. Αν δεν είναι και καθαρμένη η συνείδηση του ανθρώπου. Και τα λέμε και καθαρμένοι, εννοούμε να αγκαλιάζει η δική μας καρδιά, να αγκαλιάζει τον κόσμο όλο. Και επειδή εμείς είμαστε δυνατοί να αγκαλιάσουμε τον κόσμο, ζητάμε από τον Θεό να μας δώσει αυτό το αδύνατο, να το κάνει δυνατό, με την προσπάθειά μας, να αγκαλιάσουμε τους ανθρώπους μας. Επαναλαμβάνω, τυπικά στοιχεία είναι τα υλικά στοιχεία που χρησιμοποιούμε μέσα στο ναό. Και τα υλικά στοιχεία τα είχαν και οι Ισραηλίτες. Είχαν και ναό, όπως έχουμε και εμείς. Με αυτά και μόνο τα υλικά στοιχεία, δεν ικανοποιείται ο Θεός. Αντίθετα, μισεί κάθε προσφορά που θα του κάνουμε, όποια και αν είναι αυτή. Και όποιο ποσοστό αξίας υλικής και αν έχει, δεν το κάνει δεκτό. Δεν το θέλει, ούτε και την ορουσία μας θέλει ακόμα. Εφόσον εμείς δεν τακτοποιούμε πνευματικά, ηθικά, το εσωτερικό μας κόσμο. Πάνω λοιπόν σε αυτή την πραγματικότητα, είναι το θέμα που θα στραφούμε τώρα. Για το οποίο μιλάει ο προφήτης Ερμίας στους Ισραηλίτες. Θέλω, τους φωνάζει, όχι τύπο στη λατρεία μόνο μέσα. Θέλω ουσία
θέλω εκείνο που λέει Δαβίδ, καρδία καθαρά, ο Θεός που και εξουδενώσει. Το καταλαβαίνετε γιατί να πει αυτό. Καρδία καθαρά δεν είναι διώγνει ο Θεός. Δεν την αποθεί, δεν την αμακρύνει. Μπορεί να με ρωτήσει ο Δημήτρης και να πει και ποιος έχει καρδιά καθαρά. Και μόνο ότι αισθάνεσαι ότι δεν την έχει καθαρή και ζητά τη βοήθειά του, του είναι αρκετό αυτό. Αρκεί να υπάρχει και η μικρή προσπάθεια. Η μικρή προσπάθεια να συνοδεύει αυτό που εσύ αισθάνεσαι δεν το έχεις. Και να του λες, δεν μπορώ, έλα βοήθησέ μου. Αυτό του είναι αρκετό. Αλλά ενσυνείδητα, όχι υποκριτικά. Αν και ο Θεός βλέπει τις προθέσεις μας. Λοιπόν, τα δε λέγει ο Γιαγβέθ, Θεός σημαίνει έτσι στα εβραϊκά, Σαβαώθ, ο Θεός του Ισραήλ. Συσσωρεύσατε ολοκαυτώματα και θυσίες. Να, θυσίες. Εμείς βέβαια είμαστε φτωχαδάκια. Μπορεί ένας που έχει πολλά χρήματα να πει χτίζω ένα περικαλέστατο ναό, ολόλαμπρο, με χρυσάφια και με διαμάντια μέσα. Αλλά στηριγμένο πάνω σε αδικήματα. Απαράδεκτη προσφορά. Απαράδεκτη. Δεν τη δέχεται ο Θεός. Πας και προσφέρεις ένα κεράκι με 10 λεπτά, γιατί αυτό μπορείς να προσφέρεις και του λες ήμαρτον και αυτό αισθάνομαι ότι είμαι ανάξιος να το προσφέρω, το κάνει δεκτό ο Θεός. Αυτή είναι η προσφορά που ζητάει ο Θεός και όχι η άλλη μπορεί να λάμπει στα μάτια του κόσμου. Λοιπόν, συσσωρεύσατε ολοκαυτώματα, να εξηγήσω. Οι Ισραηλίτες, με βάση την Παλαιά Διαθήκη, είχαν ένα βωμό, θα λέγαμε ένα χτισμένο σαν και αυτό το πραγματάκι έτσι, και πάνω εκεί έβαζαν τα ξύλα, έσφαζαν το ζώο και το έκαιγαν ολόκληρο. Όταν το έκαιγαν ολόκληρο, αυτό που πρόσφεραν λεγόταν ολοκαύτωμα. Ολοκαύτωμα. Και εγώ ήταν ολόκληρο. Τους λέει λοιπόν, αυτό το ολοκαύτωμα που προσφέρατε και οποιαδήποτε θυσία μαζέψατε, κατατρώγεται το κρέας, τέτοιο πράγμα δεν ζήτησα εγώ από τους πατέρες σας. Τέτοιο πράγμα, να μου προσφέρετε θυσία, να κάψετε το ζώο και να τρώτε και το κρέας από την άλλη μεριά, εγώ τέτοια θυσία δεν ζητάω. Δεν τη δέχομαι. Δεν τη ζήτησα από κανένα από τους πατέρες σας. Ουδε πέβαλον τη σχετικών προς τα ολοκαυτώματα και τα θυσίας. Εγώ δεν σας επέβαλα κάτι τέτοιο σχετικά με τα ολοκαυτώματα και τις θυσίες. Όταν σας έβγαζα από την Αίγυπτο. Ταύτη μόνη την εντολή έδωκα σε αυτούς και ακούστε με τι ζήτησα από τους προγόνους σας. Όχι αυτά τα προηγούμενα. Έδωκα σε αυτούς να υπακούετε εις την φωνή μου, λέει ο Θεός. Να ακούτε σε αυτά που εγώ φωνάζω και σας ζητάω διαμέσου των προφητών, διαμέσου των γραφών. Και τότε θα είμαι Θεός σας. Το προσέχουμε. Εμείς λέμε, είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί. Έχουμε το Ευαγγέλιο. Έχουμε την μεγάλη θυσία που λέγεται Θεία Ευχαριστία. Αλλά λέει, όσες προσφορές λειτουργίας να μου κάνουν προσφέρετε,
Θα είναι θυσία για αυτούς που προσφέρουν προηγουμένως θυσία την καρδιά τους. Χωρίς την καρδιά θυσία δεν δέχομαι. Είναι, δεν γίνεται δεκτή. Εάν ακούτε στη φωνή μου, που σημαίνει να κάνετε αυτά που λέω, τότε η θυσία θα είναι δεκτή. Βαδίσατε την οδόν να περπατήσετε το δρόμο που εγώ σας δείχνω. Εάν δεν το περπατήσετε, δεν θα ευτυχίσετε, θα δυστυχίσετε. Εδώ ο Θεός λέγει το εξής, λέγει το εξής: μου κτίσατε ναό, προτιμάω να άλλο ναό να μου ετοιμάσετε, αφού ο ναός εκείνος στον οποίο μπαίνετε είναι ναός στον οποίο μπαίνετε γεμάτα αδικίες. Ζητάω ναό, εκκλησία, που να είναι η καρδιά σας και να είναι καθαρός. Λέει, γεια σας. Στη θέση του ναού, του ειδικού ναού και της αμαρτωλής λατρείας, όταν μπαίνει ο άνθρωπος οπωσδήποτε, όπως και να έχει μέσα στην εκκλησία, χωρίς να έχει συνείδηση ποιος πρέπει να είναι όταν μπαίνει μέσα, δεν ζητάει τέτοιο ναό που να μπαίνουμε έτσι μέσα, αλλά έχουμε φτιάξει τον άλλο ναό της καρδιάς μας και μετά έρχεται ο ναός εκείνος. Οπότε μπορούμε να μπούμε μέσα και να λατρεύσουμε τον Θεό με καρδία καθαρά και πνεύμα συντριμμένο. Προϋπόθεση λοιπόν για να χρησιμοποιήσουμε το ναό που είναι τυπικό στοιχείο αλλά και ουσιαστικό, είναι η βελτίωση του παραμελημένου, η βελτίωση του παραμελημένου εσωτερικού μας κόσμου. Έχουμε ένα κόσμο εδώ, χρειάζεται, λέει, αυτό να βελτιώσουμε ώστε να έρθει να μας δώσει και βοήθεια ο ναός ο υλικός εξωτερικός, τα υλικά στοιχεία. Αυτά είναι μέσα που χρησιμοποιούμε. Ο κυρίως ναός είναι αυτός εδώ. Και αυτό και ο Απόστολος Παύλος φωνάζει ότι δεν γνωρίζετε ότι είμαστε ναός του ζωντανού Θεού, ο καθένας μας δηλαδή, είναι ένας ναός ζωντανός, στον οποίο μέσα ναό, τούτον εδώ, κατοικεί ο Θεός. Και λέει, και νικήσω και θα μείνω μέσα σε αυτό το ναό και κατοικήσω και θα κατοικήσω και περιπατήσω και θα περπατάω μαζί σας. Και ακόμα λέει, σε αυτόν τον Θεό και αυτός μέσα σε εμάς μαζί περπατάμε, μαζί αναπνέουμε, μαζί κινιόμαστε. Σε αυτό το ναό κατοικεί, τούτον εδώ, το ναό του σώματός μας, κατοικεί ο Θεός. Αν είναι λοιπόν έτσι ο ναός και ο Θεός μαζί, μπαίνουμε μέσα στην εκκλησία και λέμε, Θεέ μου, του ζητάμε και ακούει ο Θεός. Και ακούει ο Θεός. Θρησκεία, λέμε, έχουμε θρησκεία. Είναι θρησκευτικός άνθρωπος, ο τάδε, ο τάδε. Τι εννοούμε όταν λέμε αυτό? Θρησκεία είναι το να πραγματοποιεί, το να κάνει ο άνθρωπος το αγαθό. Να κάνει μόνο και μόνο το αγαθό. Είναι η προσπάθεια και ο αγώνας για να τελειοποιείται μέρα με τη μέρα ο άνθρωπος. Να τελειοποιείται. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος, οι πιστοί άνθρωποι, εμείς που είμαστε βαπτισμένοι και πιστεύουμε στον Χριστό, ξεκινάμε από βρέφη, νήπια,
παιδιά, νέοι, ηλικιωμένοι και φτάνουμε στο τέλος, μιλάμε για πνευματική ζωή, όχι ασωματική, αλλά κάνει μια παρομοίωση. Πώς μεγαλώνει ο άνθρωπος και περνάει στάδια και φτάνει σε μια ηλικία που λέμε τώρα ο άνθρωπος αυτός έφτασε, πλήρωσε τον χρόνο της ζωής του, το γέμισε. Και ο άνθρωπος έτσι αγωνιζόμενος φτάνει και πληρώνει και γεμίζει την ψυχή του με αρετή. Και λέει ο Θεός τώρα είναι ώρα να το πάρω, τελείωσε. Έφτασε η σάνδρα τέλειο, λέει ο Απόστολος Παύλος, και σε μέτρο πνευματικής ζωής που δεν παίρνει άλλο. Η θρησκεία δεν στηρίζεται. Η θρησκεία, οποιαδήποτε θρησκεία, αλλά μιλάμε και δική μας, δεν στηρίζεται σε τύπους λατρείας, σε τύπους. Και εξήγησα προηγουμένως τι είναι τύποι. Αλλά στο εσωτερικό του ανθρώπου. Αυτό ζητάει για να στηριχθεί η θρησκεία μας. Ο άνθρωπος με τις ηθικές του δυνάμεις οφείλει να πλησιάσει κοντά στην τελείωση του Θεού, να μοιάσει με το Θεό. Ελάτε, 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 λέει στην Αγία Γραφή, μιλάει ο Πατέρας στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα, στην Παλαιά Διαθήκη, μιλάει και λέει ελάτε Υιέ και εσύ Άγιο Πνεύμα, να φτιάξουμε άνθρωπο, όταν ξεκίνησε για να κάνει τον άνθρωπο, που να φέρνει την εικόνα μας κατ' εικόνα και καθομοίωση. Είμαστε επομένως φτιαγμένοι να μοιάσουμε με τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι ο στόχος της ζωής του ανθρώπου και σε αυτόν πρέπει να τίνει ο κάθε άνθρωπος που πιστεύει στον Θεό, που λατρεύει τον Θεό. Μετά, επαναλαμβάνω, είναι τα τυπικά στοιχεία. Μετά βοηθάνε αυτά. Μπαίνεις μέσα, αισθάνεσαι ενότητα, αισθάνεσαι την αγάπη που δημιουργεί το κλίμα το πνευματικό μες στην εκκλησία κλπ. Που όταν μπεις μέσα πρέπει να φροντίζεις να έχεις αυτό το στοιχείο. Προχωράμε λοιπόν. Ο προφήτης Ερεμίας έχει αυτό τον κανόνα. Ο προφήτης Ερεμίας όταν μιλάει στο λαό έχει αυτό τον κανόνα. Προσέξτε, μην αφήνετε τη λατρεία του αληθινού Θεού, μην αφήνετε την προσπάθεια να προκόβετε πνευματικά, να γίνεστε βελτιωμένες ηθικές προσωπικότητες. Γι' αυτό, επειδή δεν έβλεπε κάτι τέτοια στον κόσμο, ο προφήτης δεν έβλεπε τέτοια πράγματα, καυτηρίαζε, έλεγχε το λαό, έλεγχε τους ιερείς, έλεγχε τους άρχοντες, έλεγχε από τον πλούσιο μέχρι τον πιο φτωχό άνθρωπο που ζούσαν μέσα στην ακαταστασία, μέσα στην ανηθικότητα, μέσα στη βρωμιά. Άλλωστε όλοι οι προφήτες αυτό καλέστηκαν από τον Θεό να κάνουν, να ελέγξουν τον κόσμο, να συνέλθει ο κόσμος και να γυρίσει πίσω στο Θεό. Ζητούσε λοιπόν ο προφήτης να αρνηθούν οι συνάνθρωποι του, να αρνηθούν την παλιά διεστραμμένη κακή ζωή και να κάνουν επιστροφή προς τον ένα και μόνο αληθινό Θεό. Με όλη, λέει, την ψυχή τους ο προφήτης. Ας το προσέξουμε αυτό, γιατί αυτό φταίει σήμερα που θα ακούσουμε και ζούμε την κατάντια που ζούμε. Λέγει λοιπόν, στην επιστροφή των ανθρώπων με όλη την καρδιά στο Θεό, βλέπει την αλλαγή για μια καλύτερη ζωή μέσα στην κοινωνία.
Επιστροφή λοιπόν στον Θεό σημαίνει ότι αμέσως το κακό που υπάρχει μέσα στον κόσμο και το βασανίζει, το ταλαιπωρεί, φεύγει. Η ζωή των λαών εξαρτάται από την πραγματοποίηση του καλού, του αγαθού, ώστε οι λαοί να γίνουν αιτία με αυτή την προσπάθεια να τους αγαπήσει ο Θεός και να γίνουν αγαπημένα σκεύη του Θεού. Αυτή την αρχή, αυτόν τον κανόνα, δηλαδή λατρεύω τον Θεό, αγαπάω τον Θεό, ακολουθώ τον Θεό, ακολουθώ τα ίγνη της αρετής, σημαίνει ότι τον Θεόν το φέρνω κοντά μου και ο Θεός φροντίζει για μένα. Ο Θεός προνοεί για μένα και πριν από μένα. Και λέει η ζωή λοιπόν, αυτή η αρχή, αυτός ο κανόνας που πρέπει να ακολουθήσουν τα άτομα και τα έθνη, διατυπώνεται λέει με μια ωραία εικόνα. Ας προσέξουμε να δούμε τι λέει. Κάποια μέρα πηγαίνει ο προφήτης κατά διαταγή του Θεού στο εργαστήριο ενός κεραμοποιού. Του λέει ο Θεός, πήγαινε στον τάδε κεραμοποιό την ώρα που έφτιαχνε Αγία. Και εκεί παρατηρεί ότι ο κεραμέας, κεραμοποιός, καταστρέφει παλιά Αγία και τα μετασκευάζει, τα ξαναφτιάχνει. Όσα Αγία δεν του αρέσουν του κεραμοποιού, τα βάζει στα μηχανήματα, τα αλλάζει και φτιάχνει καινούρια σκεύη, καινούρια Αγία. Αυτό είδε ο προφήτης στον κεραμοποιό που πήγε. Έτσι και ο Θεός στην παγκόσμια ιστορία, όλη η ιστορία της ανθρωπότητας δηλαδή, τι κάνει ο Θεός? Καταστρέφει όσους λαούς δεν υπακούν στη φωνή του. Σταματάω εδώ για να δεχθώ κάνα ερώτηση σε αυτή τη φράση. Όσοι λαοί δεν ακούνε στη φωνή του Θεού, καταστρέφονται από τον Θεό. Να ακούσω, έχετε να πείτε τίποτα? Δηλαδή και τα κεραμίδια που χάλασε, εννοεί με τους ανθρώπους το ίδιο. Δεν ήταν τα κεραμίδια, ναι. Καλά, καλά και τα σπάκια είναι καλύτερα. Ναι, ποια είναι καλύτερα. Τους να ακούσετε. Καταστρέφει ο Θεός ή καταστρέφονται μόνοι τους? Το δεύτερο είναι, αυτό εννοεί. Το δεύτερο είναι, βεβαίως. Ο Θεός δεν είναι καταστροφέας. Αλλά αυτοί τους αφήνει στο κακό επάνω να αυτό καταστρέφουν. Κατάλαβες, τους αφήνει να αποκαταστήσει. Και σε εμάς το ίδιο συμβαίνει τώρα. Μας άφησε πάνω στην κακία μας, στη διαφορά μας, στην αδικία μας, στα κακά μας και λέει αυτά διαλέξετε, αυτά κοιτάξετε. Δεν σε εμποδίζω. Λοιπόν, πού οδηγήσετε με αυτά? Στη συμφορά. Να τη γευτείτε αφού τι θέλετε. Είναι επιλογή σας. Μου είχε πει κάποιος ότι πρέπει λέει, να αγαπάς το καλό γιατί έτσι θα αγαπήσεις το κακό. Γιατί? Αλλιώς θα αγαπήσεις το κακό, μου λέει. Σίγουρο. Άμα δεν αγαπάς το κακό, το κακό. Και το κακό έχει μια ιδιότητα να μην σε σέβεται. Σε τρώει το κεφάλι. Σε τρώει το κεφάλι το κακό. Έχει άλλη δουλειά να κάνει. Θα σε φάει το κεφάλι. Λοιπόν, αν έναν άνθρωπο του τρώει το κεφάλι και λαό ολόκληρο τρώει το κακό. Αυτή η κακοδαιμονία είναι ακριβώς αντικείμενο, αποτέλεσμα αυτής της πραγματικότητας. Αγαπήσαμε το κακό και λέει ο Θεός, αυτό το αγαπάτε, εγώ δεν μπορώ να σου πω το ζόρι, κάντε το. Αυτό που, αλλά όμως αυτό που κάνετε θα βάλετε το κεφάλι σας. Και τρώμε το κεφάλι μας. Μα λέει, το κακό δεν έχει ηθική, δεν σου λέει ότι έλα μαζί μου και εγώ θα σε προστατεύσω, θα σου κάνω κάτι. Εδώ δεν υπάρχει, εκείνο είναι... Ξεγελέσαι γιατί πατάς, έτσι. Βεβαίως. Προσωρινά, σε εκμεταλλεύεται, προσωρινά σου βάζει τα δολώματα. Ακριβώς. Και μετά ακολουθεί η συμφορά. Έτσι. Λέω ότι θα δεις μαζί μου και θα ικανοποιήσω τα αιτήματά σου, θα σε προστατεύσω, θα σε κάνω. Έτσι. Το κακό έχει την ιδιότητα να καταστρέφει εκείνο που κάνει το κακό. Ακριβώς. Πρώτα απ' όλα. Και μετά ακολουθεί και στο σύνολο και τους άλλους. Πάμε παραπέρα λοιπόν.
δεν υπακούν στη φωνή μου, στη φωνή του Θεού, όσα πράττουν το κακό ενώπιον των οφθαλμών μου βλέπω να κάνουν και τον εαυτό τους τρώνε. Ο προφήτης πρέπει να έχουμε υπόψη μας και κάθε άνθρωπος υπηρέτης του Θεού πρώτα είναι του Θεού δούλος και υπακούει στα προστάγματά του και επομένως είναι και πατριώτης. Έτσι και ο προφήτης εκτελεί τις εντολές του Θεού, αγαπάει και την πατρίδα του. Αγαπάει και την πατρίδα του. Και υψώνει και ανάστημα. Δεν έχει μουγκό το στόμα σε καταστάσεις. Οι του Θεού απεσταλμένοι λαλούν. Λαλούν και όταν ακόμα βλέπουν τα τσεκούρια στο κεφάλι τους. Θυμάμαι, διάβασα σε ένα βιβλίο του μακαριστού γέροντα Αυγουστίνου Καντιώτη, τότε πήγαινε η μαλακής κατοχής, δεν ξέρω το πώς θα να πει, στο, μπροστά εδώ όχι βέβαια, τον κάλεσε ο διοικητής, τον είχαν στη φυλακή φαίνεται, και μπήκε ο διευθυντής της Αποστολικής της Αρχιεπισκόπης Αθηνών για να τον βγάλουν από τη φυλακή. Τον βγάλα τη φυλακή και φαίνεται στον διοικητή μπροστά τον Γερμανό, κατοχή μιλάμε τώρα, και είπε ο Γερμανός διοικητής, θα σταματήσει να μιλάει, αλλιώς άμα ξαναλυνήσει το στόμα του, θα του πάρει το κεφάλι. Και απαντάει ευθαρσότατα, τι εδώ να μου πάρει το κεφάλι, τι να πάω στη Μακεδονία να έχει αρκούδες και να μου φέρουν αρκούδες. Για το όνομα του Χριστού και το ένα και το άλλο δεκτό. Και τον άφησε ελεύθερο. Και τον άφησε ελεύθερο. Έτσι λαλούν οι άνδρες, οι αληθινοί άνδρες του Θεού. Έχουν το θάρρος ενώπιον αρχόντων, ενώπιον βασιλέων, γιατί είπε ο Κύριος, θα σας στείλω να μιλήσετε στο μαθητάς του, ενώπιον βασιλέων και αρχόντων, αλλά μην φοβηθείτε, εγώ είμαι μαζί σας. Έτσι συνέβαινε και συμβαίνει σε οποιαδήποτε ταχύ που υπάρχουν άρχοντες που δεν πιστεύουν. Το κήρυγμά του, του προφήτη, γινότανε μέσα σε συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες, δυσμενέστατες, δυσκολότατες, επικινδυνότατες και δημιουργούσε αντιπαλότητες, έχθρες ανάμεσα στους ιερείς που δεν ήταν πραγματικοί ιερείς, ανάμεσα σε κάποιους που ονόμαζαν αυτούς προφήτες αλλά δεν ήταν προφήτες, ήταν ψευτοπροφήτες, έχθρα ανάμεσα στους άρχοντες, γιατί μιλούσε για τις αδικίες τους και δεν φοβότανε. Επαναλαμβάνω, γινόταν το κήρυγμα του προφήτη μέσα σε συνθήκες δυσκολότατες, εχθρικότατες και δημιουργούσε λοιπόν πόλεμο ακόμα. Έβρισκε εμπόδιο το κήρυγμα του προφήτου στου λαού την πρόθεση. Στου λαού την πρόθεση. Το λαό πάντοτε σε κάθε εποχή, λαό των προφητών, λαό την εποχή του Χριστού, λαό της εποχής μας, να έχουμε υπόψη μας, τον τραβάνε οι λαοπλάνοι με τις ψεύτικες υποσχέσεις τους. Τραβάνε το λαό, γιατί μια αληθινή προσλαλιά από τον Θεό θα πει ότι δεν είσαι εντάξει και σε ζητάει σε μετάνοια. Οι ψευδοπροφήτες και οι άρχοντες κολάκευαν το λαό για να τον έχουμε το μέρος τους. Τον κολάκευαν το λαό. Είχε λοιπόν ο προφήτης απέναντί του και το λαό αντιμέτωπο. Γιατί ο λαός έκανε αυτά που τους έλεγαν οι άρχοντες. Ενώ ο προφήτης έναν κανόνα είχε, μια γραμμή είχε και έλεγε αλλάξτε μυαλό, άρχοντες και λαός, διαφορετικά θα σας φάει ο πόλεμος, θα σας φάει ο πόλεμος.
Πώς απαντούσε ο λαός όταν του έλεγε την πραγματικότητα, αυτό που λένε οι συνάνθρωποι μας σήμερα. Δεν έχω κάνει και κανένα κακό. Το έχεις ακούσει ποτέ να είσαι εύκολο. Είμαι ο καλύτερος άνθρωπος. Αυτό λέγανε. Είναι παλαιό τροπάριο του διαβόλου αυτό. Παλαιό τροπάριο, Δημήτρη. Το λέει εδώ. Δεν το λέμε και τώρα. Ναι, αυτό λέω. Τι λέμε σήμερα εμείς. Είμαι ο καλύτερος άνθρωπος. Δεν κάνω κάτι κακό. Δεν έχω σκοτώσει, δεν έχω αδικήσει, δεν έχω κλέψει, δεν έχω συκοφαντήσει. Και δεν πάω στην εκκλησία. Ναι, μπράβο, δεν πάω στην εκκλησία. Και ο νέος του πίσω Χριστό δεν είπε. Του λέει τι είμαι το πατέρα σου, τη μητέρα σου και όλα τα έχω κάνει όλα αυτά. Ναι. Και μόλις το είπε, πούλα τα υπάρχοντά σου. Έλα μαζί μου, έλα μαζί μου. Είναι δύσκολο. Λοιπόν, άρα λοιπόν, άρχοντες, ιερείς, λαός, κόντρα. Κόντρα στον άνδρα του Θεού, στον προφήτη, στον πατριώτη, στον άνθρωπο, τον αληθινό άνθρωπο. Άμα δείτε ένα αληθινό άνθρωπο, θα ξέρετε ότι ο λαός δεν τους συμπαθάει. Αυτό είναι γνώρισμα όλων των εποχών. Όλων των εποχών. Αντίθετα, αγαπάει ο λαός εκείνον που του υπόσχεται και δεν του κάνει τίποτα, εκείνον που του γαϊδεύει την πλάτη, θα τον ακολουθήσει αυτό. Τελείωσε. Λοιπόν, απαντούσε λοιπόν ο λαός, τι είναι αυτά που μας λες. Εμείς, τι έχω πράξει, δεν έχω κάνει τίποτα κακό. Λοιπόν, ήταν ο λαός δύσκολο να τον ακούσει, είχε κυριευθεί από το κακό και δύσκολα να επιστρέψει εκεί που ζητούσε ο προφήτης στο θέλημα του Θεού. Στο θέλημα του Θεού. Και εδώ έχει ένα ωραίο παράδειγμα πάλι από την τότε εποχή που τη ζήσαμε, οι παλαιότεροι τη ζήσαμε. Θυμόμαστε που υπήρχε σιδηρουργείο και υπήρχε ένα που φούσκωνε και φύσαγε τη φωτιά για να ανάψει. Και έκαιγε το σίδερο το άλλο, το πειράκτορο μέσα εκεί πέρα. Το έχετε συνειδητοποιήσει. Όχι, δεν έχουν προλάβει τα παιδιά αυτά. Ναι, εδώ το ονομάζει. Το έχουμε δει σε ένα ντοκιματέρ, το έχουμε δει. Το ονομάζει αυτό το πράγμα, το κουνάγανε με το χέρι και έδινε φύσαγε αέρα. Φούσκα ήταν. Μια φούσκα πλαστιχένια μεγάλη. Την αποκατέβασε με το χερούλι και φύσαγε. Άναβε φωτιά το κενό, πειρακτονόταν το κάλβουνο. Και έβαζε το σίδερο μέσα και το λύγησε. Τσάπες. Τα πάντα. Τα πάντα. Τα σίδερα. Μπράβο. Μια εικόνα τέτοια εκεί εδώ πέρα. Εικόνα τέτοια. Θέλω να την καταλάβετε για να δούμε. Μάταια ο προφήτης περιμένει να ακούσει φωνή μετανοίας. Περιμένει να ακούσει ήμαρτον. Δεν το ακούει. Έστω και από έναν άνθρωπο. Μάταια. Όλοι είχαν χάσει τη συνείδηση σε ποια κατάσταση βρίσκονται. Γι' αυτό και με απορία απαντούσαν, είπαμε στο κήρυγμα. Γι' αυτό και λέει λοιπόν, μάτιν όμως πάλι ο φυσιτήρ εργάζεται. Εδώ ονομάζει, παρομοιάζει ο προφήτης τον εαυτό του με αυτό το φυσερό. Άδικα λέει φυσάει με το φυσερό λέει ο σιδηρουργός και είναι ο προφήτης που τα κάνει τα πράγματα. Μάτι το καυστικό κήρυγμα που κάνει, είναι καυστικό το κήρυγμα που κάνει, στη μάζα σκορπίζεται και χύνεται το κήρυγμα που καίει γιατί μιλάει για τα κακά της εποχής. Τίποτα δεν μπορεί να πετύχει με το καυστικό κήρυγμά του, να χωρίσει το καθαρό μέταλλο από το άχρηστο. Δεν υπάρχει μέταλλο καθαρό να καθαρίσει. Έτσι παρομοιάζει την εποχή. Την κοινωνία δηλαδή, με μέταλλο που είναι άχρηστο εντελώς και δεν μπορεί να το πιάσει το καυστικό κήρυγμα, η φωτιά του κηρύγματος του Θεού, ώστε να καθαρίσει μερικούς, να είναι αυτοί οι μερικοί, ένας, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, να είναι καθαρό μέταλλο να ξεχωρίσει από τη βρωμιά. Τότε γιατί τον έστειλε. Ε? Τότε γιατί τον έστειλε. Περίμενε. Πώς θα γίνει. Υπάρχει. Μια και ρωτάς, να σου απαντήσω. Ο προφήτης είναι άνθρωπος αγωνιζόμενος με τη βοήθεια του Θεού. Εντάξει. Η αντοχή η ανθρώπινη έχει ένα όριο. Εκεί έφτασε η αντοχή του.
η αδοχή ήταν στο σημείο να δει ότι δεν μπορώ άλλο. Από εκεί πέρα να λαμβάνει ο Θεός. Το καταλάβαμε. Ε? Σαν άνθρωποι όλοι έχουμε όριο. Άλλο παράδειγμα. Ήταν άνθρωπος ο Κύριος και Θεός. Στον κήπο της Γεσημανή, μήπως έφτασε το όριο και είπε, πατέρα μου, το ποτήριο, το κατάλαβες, το ανθρώπινο όριο. Ναι. Και εδώ τώρα λοιπόν, έφτασε στους ανθρώπους, δεν μπορούσε να και τους κάνει. Τι έγινε όταν ο Κύριος είπε αυτό, λέει, άγγελος κατέβηκε και τον ενίσχυσε στον κήπο της Γεσημανή. Και εδώ, του Κυρίου η δύναμη, το γιγάντωσε. Για να καταλαβαίνει ότι κάνει, το κάνει με λίγη δική του προσπάθεια και με πολλή βοήθεια του Θεού. Αλλιώς, αντελήφθησε ότι έτσι, μπράβο. Εκείνος έλεγε, έλα, δεν υπάρχει ένας να με ακούσει μέσα από την κοινωνία. Επομένως, δεν έχω λόγο ύπαρξης να συνεχίσω το κήρυγμά μου. Φυσάω, ξαναφυσάω με τη φωτιά, η φωτιά καίει, αλλά δεν ξεχωρίζει το μέταλλο το καλό από το άχρηστο. Δεν έβλεπε κανένα να δείξει μετάνοια. Κανένα να είναι αγκείο που να το σπάσει να γίνει κάτι καλύτερο, δεν έβρισκε. Λοιπόν, απογοητευμένος λέει ο προφήτης από την άκαρπη εργασία του, προσέξτε το, ταραγμένος από το περίγυρό του που έβλεπε ολοκληρωτική αδιαφορία, ζητάει τη μόνωση, να φύγει από τον κόσμο. Ζητάει μια μικρή καλύβη στην έρημο για να βρει την ησυχία του. Να φύγει από τον κόσμο, ο οποίος τόσο φρικτό θέαμα παρουσίαζε. Φανταστείτε τι έβλεπε, φρικτό θέαμα. Και αν πήγα πάμε σε παλαιότερη εποχή, Σόδομα και Γόμορα, εκεί άλλα πράγματα. Λοιπόν, σε στιγμές δύσκολες, ο προφήτης μιλάει μόνος του, μονολογεί. Αχ, να μου δίναν στην έρημο μια καλύβα, να αναπαυτώ. Να εγκαταλείψω το λαό μου, να φύγω μακριά από αυτούς. Αφού δεν έβλεπε τίποτα. Και αφού είπε, λέει τώρα για τους ανθρώπους, τη γλώσσα του στεντώνουν σαν τόξο θανατηφόρο. Ψέμα και όχι αλήθεια επικρατεί στη χώρα. Από κακία σε κακία πηγαίνουνε. Το Θεό δεν γνωρίζουνε. Και προχωράει. Προφυλαχτείτε από το φίλο σας. Μη δίνετε εμπιστοσύνη στον αδερφό σας. Εκεί είχα φτάσει τα πράγματα. Ο ένας σκέπτεται κακό εναντίον του άλλου. Ο ένας επιβουλεύει τον άλλον. Αλήθεια δεν γνωρίζουν. Άγνωστη η λέξη. Η αλήθεια. Είναι αυτό που ζούμε σήμερα. Παρουσιάζεται το ψέμα σαν να είναι αλήθεια. Η αδικία και το κακό σαν μια προκοπή και μια πρόοδος. Σαν μια αλλαγή προς το καλύτερο. Ενώ βλέπουμε ότι βουλιάζουμε ολοκληρωτικά, λέμε τώρα σωνόμαστε και βλέπουμε να πάμε στο μάτι. Αυτή την εικόνα ζούσε και προφήτης την εποχή εκείνη. Τη γλώσσα τους μαθαίνουν στο ψέμα. Είναι διεστραμμένοι. Δεν μπορούν να πράξουν κάτι άλλο από τη διαστροφή και το κακό. Καταπίεση επάνω στην καταπίεση. Δόλο στο δόλο. Αρνούνται να γνωρίσουν το Θεό. Και ο προφήτης τότε παίρνει από το Θεό το μήνυμα και φωνάζει στις πλατείες δυνατά. Θα σκορπιστείτε στα έθνη. Θα πάτε εγμάλωτοι δεμένοι
σε άλλους λαούς που είναι γύρω μας. Θα πάτε εχμάλωτοι. Ακούστε να δείτε. Αυτό που μελετάμε και αυτό που συζητάμε είναι λόγος Θεού, προφητεία, που δεν ίσχυε τότε μόνο, αλλά ισχύει σε όλες τις εποχές. Κάθε φορά που λαός εγκαταλείπει την πάτρια θρησκεία του, την ορθοδοξία του, τον μαγκώνει ο εχθρός και τον ταλαιπωρεί. Αν έπεσε η πόλη, λένε τα βιβλία, είχε φτάσει στο κατακόρυφο η βρωμιά από τον άρχοντα μέχρι τον τελευταίο και την πήρε ο Τούρκος την πόλη. Σήμερα βρισκόμαστε που βρισκόμαστε, σε ίδια σημεία είμαστε. Δεν αντιλαμβάνεται ο λαός ότι είναι ανήθικος, ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι σάπιο και ένα μικρό παραμένει υγιές. Τι μένει λοιπόν? Αν οι Ισραηλίτες διασκορπίστηκαν στα έθνη εγμάλωτη όπως και έγινε, εμάς να συνεχίσει να μας μαστίζει το κακό και να έρθει ακόμα μεγαλύτερη πείνα. Βέβαια ο προφήτης, σαν του Θεού άνθρωπος, δεν διέθετε τα μάτια του σώματος για να βλέπει μόνο, αλλά είχε εσωτερικά θεϊκά όραση, θεϊκά μάτια, που τα μάτια αυτά δεν τα εμπόδιζαν ούτε τα ντουβάρια, ούτε τα 100, ούτε τα 200 χρόνια. Έβλεπε μπροστά του μετά από 200 χρόνια, μετά από 300 χρόνια, από 500 χρόνια, να γίνεται αυτό που θα γινόταν μετά 500 χρόνια, να γίνεται μπροστά του τη στιγμή αυτή. Να είναι γεγονός. Για τον προφήτη δεν υπάρχει απόσταση χρονική. Καμία. Όπως δεν υπάρχει και στο Θεό. Να βλέπει γεγονότα που θα γίνουν, να γίνονται τη στιγμή αυτή. Και να τα ανακοινώνει σαν γεγονότα που γίνονται. Ακριβώς αυτό τους είπε. Ο εχθρός έρχεται. Θα πάτε δεμένοι στη Βαβυλώνα, στους Ασσυρίους, όπως και πήγανε. Έβλεπε λοιπόν αυτά, τα έβλεπε να γίνονται και εσωτερικά κεγότανε, πενθούσε η καρδιά του, θρυνούσε η καρδιά του, γιατί ο λαός θα οδηγεί ένας λαός από τον οποίο αργότερα γεννήθηκε ο Χριστός, από εκλεκτούς ανθρώπους όμως, θα οδηγεί το στη σκλαβιά. Στη Βαβυλώνα οι Ισραηλίτες κάνανε 400 χρόνια σκλάβοι. Δεν θυμάμαι στην Αίγυπτο πόσα χρόνια κάνανε. Όπως και χωρίς εμείς, πατρίδα, ε. Όπως και εμείς τους Τούρκους. Έχουμε όμοια ιστορία. Ναι, όμοια ιστορία έχουμε. Σε αυτά τα σημεία όμοια ιστορία έχουμε ακριβώς. Λοιπόν, 400 χρόνια από εκεί. Και γράφει ο Δαβίδης Ψαλμούς, όταν είμαστε εκεί σε θυμόμαστε καλά. Πηγαίναμε στα ποτάμια, στον ποταμό της Βαβυλώνας λέει, και κλαίγαμε. Κρεμάγαμε τα όργανά μας και κλαίγαμε. Και ερχόντουσαν οι Βαβυλώνοι και μας λέγανε, παίξτε μας ένα τραγούδι. Και εμείς απαντούσαμε, σε ξένη χώρα σκλάβοι, να σας τραγουδήσουμε τραγούδια δικά μας, πώς θα γίνει και το πράγμα? Εμείς κλαίμε γιατί είμαστε εδώ, σκλάβοι. Και εμείς λοιπόν, κατά αναλογία, θα φτάσουμε στο σημείο να πονέσουμε, να μην πω παραπάνω, να πονέσουμε για τα καλά. Και ίσως μετά φωνάξουμε ήμαρτον και μας ακούσει ο Θεός. Ίσως φωνάξουμε ήμαρτον και μας ακούσει ο Θεός. Υπάρχουν και άνθρωποι που λατρεύουν σωστά τον Θεό. Υπάρχουν και συνειδήσεις που αντιλαμβάνονται το μεγάλο κακό που γίνεται στον τόπο μας. Υπάρχουν συνειδήσεις που βλέπουν ξεκάθαρα ότι πουλιώνται τα πάντα στον χώρο αυτό. Και επομένως και κλαίνε για την κατάτια μας και φωνάζουν στον Θεό. Και ο Θεός κάποια στιγμή που ο Κύριος νωρίς θα ακούσει. Λοιπόν ο προφήτης, να δούμε το θρήνο του. Τα όρη ας ψάλουν το θρήνο, το κλάμα. Τα λιβάδια το επικίδιο τραγούδι. Το επικίδιο εννοεί τη σκλαβιά που τους περίμενε.
Έρημη είναι από ανθρώπους η πόλη, η Ιερουσαλήμ. Την έβλεπε, τι σας είπα, είχε λαό μπροστά που τα έβλεπε. Και εκείνος λέει έρημη είναι. Έβλεπε ότι έχουν φύγει. Το έβλεπε να γίνεται. Σκλάβοι, κουδούνια προβάτων δεν ακούνε πλέον. Τα πτηνά του ουρανού και τα ζώα ξαφανίστηκαν, έφυγαν. Άκουγε, θρήνος ακούεται μέσα από τη Σιών. Ακούγεται λέει, θρήνος. Έβλεπε τους εχθρούς που έχουν μαγκώσει και να κλαίνε. Το έβλεπε ζωντανά τα βλέπε. Αλίμονο είμαστε καταστραμμένοι, κατατροπασμένοι. Τη χώρα μας εγκαταλείπουμε. Τη πατρίδα μας αφήσαμε. Τα ακούγανε. Τα ακούγανε αυτοί. Εκείνος έλεγε αφήσαμε. Τα επαναλαμβάνω, τα έβλεπε να γίνονται την ώρα αυτή. Ακούστε γυναίκες το λόγο του Θεού. Το αυτή σας ασυλλάβει τα λόγια του στόματός του Θεού. Διδάξατε τις θυγατέρες σας το θρηνώδες τραγούδι. Ποίημα. Η μία την άλλη να μάθετε τον επικίδιο θρήνο. Ο θάνατος ανέβηκε στα παράθυρά σας. Το έβλεπε να είναι γινωμένο. Αυτοί δεν βλέπαν τίποτα, αλλά αυτός τα έβλεπε. Ήδη να γίνονται. Ναι, μπήκε στα ανάκτορά σας και στα ανάκτορα του βασιλιά. Το παιδί, ο θάνατος το άρπαξε από τον δρόμο. Τους νέους από την αγορά. Αυτά ο προφήτης τα έβλεπε όλα. Και τους τα ανήγγειλε ο προφήτης. Λοιπόν, για να... Τι ώρα αρχίσαμε? 7 και κάτι. 7 και κάτι. Να κλείσουμε το θέμα εδώ πέρα. Για να συνεχίσουμε την άλλη φορά. Επαναλαμβάνω εκ νέου ότι η Γραφή, η Αγία Γραφή, στην οποία είναι γεγραμμένα αυτά, ένα και μόνο λόγο έχει που τα γράφει. Έχουμε χρόνο ένα τέταρτο. Να ξυπνήσουμε σαν λαός, να καταλάβουμε ότι έχουμε χάσει το μπούσουλά μας, την ανατολή του ηλίου, και κοιτάμε μόνο τη δύση του ηλίου, εκεί που είναι το σκοτάδι και τα δαιμόνια, και κάνουμε το θέλημά τους. Ότι είναι ώρα πια να γυρίσουμε κοντά στο Θεό, να του ζητήσουμε γονατιστή και με κλάμα την πρόνοιά του να μας φροντίζει και να μας, στηρίζει και να μας καθοδηγεί. Λοιπόν, μισό λεπτό ακόμη. Κάτω από τη δύναμη τέτοιων σκέψεων ο προφήτης, σκέψεις που είναι γεμάτες απελπισία από ό,τι καταλάβατε, έτσι δεν είναι, που θα τους έφεραν οι καιροί που ερχόντουσαν, τα χρόνια που ερχόντουσαν, ήδη ο προφήτης είναι ψυχικά κουρασμένος. Αφού ανήγγειλε, τους είπε αυτά περιμένουν, αυτά θα δείτε. Είναι ψυχικά κουρασμένος, καταβεβλημένος. Σε στιγμή ψυχικής αδυναμίας, χάνει την πίστη του στην εκπλήρωση της υποσχέσεως του Θεού. Το οποίο τώρα ο Θεός που ζητάει υπακοή στους ανθρώπους, βλέπει τον προφήτη να μην την έχει. Και παρομοιάζει τώρα ο προφήτης τον εαυτό του με ένα, και το λαό μάλλον, με ένα ποτάμι που αντί να πάει τα νερά του στην κατεύθυνση που πρέπει, πηγαίνουν αλλού.
Λοιπόν, ακούστε, με δελέασες, Γιαχβέ. Τι σημαίνει με δελέασες? Μου έβαλες δόλωμα, με πίεσες, με υπερίσχυσες. Κάθε μέρα γίνομαι αντικείμενο γέλωτος. Κάθε μέρα που περνάει βλέπω, ενώ είμαι κήρυκας του λόγου σου, με κοροϊδεύουν για το, στο κήρυγμά μου. Έχω γίνει αντικείμενο γέλωτος. Όλοι με εμπέζουν. Κάθε φορά που ομιλώ πρέπει να στενάζω. Με βγάζω αναστεναγμούς. Έρεκα διωγμού και καταπιέσεως και να θρηνήσω. Ο λόγος του, Ιαχβέ, του Θεού, του Ιαχβέ, γίνεται αφορμή ονειδισμού, εντροπής, ξεφτυλισμού. Δηλαδή, εγώ μιλώ για σένα και με ξεφτυλίζουν οι απέναντί μου, ο λαός. Και εμπεγμού όλη την ημέρα. Όλη την ημέρα, ε. Κάθε φορά σκέπτομαι να μη ενθυμηθώ το Θεό. Να μην μιλήσω πλέον στο όνομά Του. Σε τι σημείο είχε φτάσει? Τότε αισθάνομαι μέσα μου μια καυτική φωτιά. Μια φωτιά να καίει. Έφτασε απογοήτευση, έβλεπε το λαό να μην αλλάζει με τίποτα. Και τώρα εγώ νιώθω πια, όχι μόνο απογοήτευση, αλλά εμπεζόταν όλη την ημέρα. Όταν λέμε τον κοροέδωαν και τον βλαστημάγανε. Και λέει τώρα, πώς να μιλήσω για το όνομά σου? Τότε αισθανόμουν, λέει, μετά από όλα αυτά, μια φωτιά να καίει μέσα μου, μια φλόγα να καίει τα κοκαλά μου. Προσπαθώ να το υποφέρω, αλλά δεν μπορώ. Να υποφέρω τη φλόγα, δεν μπορώ. Και η Καινή Διαθήκη και οποιοδήποτε βιβλίο αν ανοίξουμε να μελετήσουμε έχει τέτοια μηνύματα που διαβάζουμε τώρα εμείς εδώ, για να ξυπνάει ο λαός. Και ο Πατέρ Παΐσιος γράψε ένα βιβλίο ανάμεσα στα άλλα, Πνευματική Αφύπνιση, και τα λέει αυτά τα πράγματα εδώ μέσα. Πριν από 30 χρόνια γραμμένο το βιβλίο, πριν πεθάνει ο Πατέρ Παΐσιος, λέει, και η Ελλάδα μας θα φτάσει σε σημείο να μην έχει να φάει, να κακοπεράσει. Το λέει μέσα καθαρά. Ποιος είχε να τα δει και τα πράγματα? Κοιτάγαμε να καλοπερνάμε όλοι μας, να έχουμε τα καλά μας, να έχουμε τα αυτοκίνητά μας και να αφήσουμε την πραγματική ουσία που λέγεται Θεός, θρησκεία, συνείδηση, αγάπη, όλα εκείνα πράγματα. Μετάνια πουθενά. Λοιπόν, και ο Κύριος και οι προφήτες και ο Κύριος αυτό το λόγο ύπαρξη είχαν στον κόσμο, να αναστήσουν εμάς, να μας αναστήσουν εμάς πραγματικά. Κάποια στιγμή που μιλούσε ο Κύριος είπε ένα πολύ φοβερό λόγο, πολύ φοβερό λόγο. Μιλούσε και το ακροατήριο τάχνει τα αυτιά. Και είπε μια φρικτή κουβέντα, πολύ φρικτή κουβέντα. Την ημέρα της κρίσεως, εσύ λαέ που με ακούς, θα είσαι σε χειρότερη μοίρα από τα Σόδωμα και τα Γόμορα που δεν μετάνιωσαν και άκουσαν λόγο Θεού. Γιατί τότε δεν είχα έρθει εγώ να φέρω τη χάρη μου και να ακούς το κηρυγμά μου. Εσύ που με ακούς τώρα και έχεις τη χάρη και δεν τη δέχεσαι, θα είσαι σε χειρότερη μοίρα από εκείνον που λέγονται Σόδωμα και Γόμορα.
Το αντιλαμβάνεστε. Λαοί που ακούνε, είτε με τις καμπάνες, που αυτό το λόγο έχουν να θυμίζουν το Θεό, είτε με την Εκκλησία, είτε με τους χριστιανούς, τους που εκκλησιάζονται, δεν έχουν όρεξη να αλλάξουν τρόπο ζωής, αυτοί έχουν να πληρώσουν περισσότερα από σοδομίτες και γομορίτες που είναι στην κόλαση. Τελειώσαμε. Τώρα να ξανάρθουμε και την άλλη φορά. Άμα είναι και δεν θα ενημερώσω τηλεφωνικός. Να ρωτήσω κάτι. Τον Χριστό το σταυρώσανε, σκοτώσανε, γιατί είχε πολλούς οπαδούς, έτσι, μάζε κόσμο, όλα αυτά. Τον Ιερεμία, γιατί θα τον σκοτώσουν. Αφού δεν είχε οπαδούς, τον κορδεύαν όλοι εκεί πέρα, άλλη ένας βλάκας είναι, τα λέγανε, ένας μάστορ. Για να απαντήσει κανείς, εις Δημητράκη, εσένα το άδειο. Λοιπόν, ο Ιερεμίας χτύπαγε το μαχαίρι στο κόκαλο. Παραδείγματος χάρη, να αναφέρω ένα τύπο χτυπήματος. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος είναι το τέλος της Παλαιάς Διαθήκης και η αρχή της Καινής Διαθήκης. Είχε πάρει ο Ηρώδης, όχι Ηρώδης, Ηρώδης ήταν την εποχή εκείνη, ναι, ο Ηρώδης, ο Φίλιππος, ο αδερφός του Ηρώδη, του αδερφού του τη γυναίκα, η γυναίκα του, και ζούσε μαζί. Και ο προφήτης του φώναζε, δεν επιτρέπεται να έχεις τη γυναίκα του αδερφού σου. Άσε την από εκεί πέρα. Τον προφήτη Ιωάννη, τον πρόδρομο, τον αγαπούσαν όλοι και τον σέβονταν. Και ήθελε να το ξεκάνει γιατί του μίλαγε για τη βρώμικη ζωή του. Οι προφήτες λοιπόν, του μιλάγανε στο λαό για τη βρώμικη ζωή όλου του λαού. Σε ποιον εθάρρυσε, όλοι θέλανε να φύγει από τη μέση. Εσύ θέλεις ένα που να σου κάθε στη μύτη όλη την ώρα και να σου λέει αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Άλλαξε τρόπο ζωής, ενώ δεν ζεις έτσι, δεν γίνεται να τον θέλεις με τίποτα. Πάντα ο καλός είναι στην μπούκα του ντουφεκιού, του κακού. Έτσι είναι σε όλες τις εποχές, σε όλες τις γενιές. Έχεις αντίληση? Όχι. Ένας άλλος αδερφός. Φεύγεις Γιώργο. Άντε, πας στο καλό. Κοίτα, σ' άκουσα λιγάκι, μου αρέσει ο προφήτης. Καλά κάνεις που δεν σ' άκουσες. Πάρα πολύ καλά. Συνέχεια πάλι. Προφήτης είναι ακόμα συνέχεια. Θα δούμε τι άλλη φορά θα κάνουμε. Έτσι. Λοιπόν, και εμείς με τη χάρη του Θεού θα φύγουμε σιγά σιγά. Εσύ αν θέλετε να κάσουμε, να ανοίξουμε μια συζήτηση ευρύτερη, να πάρετε μέρος όλοι, να κάσουμε στην δροσιά δηλαδή. Να κάνω μια ερώτηση. Να κάνεις ερώτηση πάλι. Λέει, ελεύθερα. Ο Θεός, έτσι τώρα εκτός θέματος λιγάκι ίσως. Στο θέμα είναι. Ναι, ο Θεός δεν έχει αρχή ούτε τέλος. Ναι. Ο άνθρωπος έχει αρχή και δεν έχει τέλος. Σωματικά. Σωματικά. Ψυχικά λέω τώρα. Ψυχικά λέω. Ψυχικά, ό,τι είναι ο Θεός είναι και ο άνθρωπος. Δηλαδή ούτε αρχή ούτε τέλος. Συγγνώμη, να σου πω λιγάκι. Ναι. Ένα μισό λεπτό και έρχομαι. Θα είναι αυτό που σκεφτόμουν να σου Γιώργο, Γιώργο, βάλε μέσα από εκεί που έχεις, φέρ' τα κλειδιά εδώ. Λοιπόν, τι είπες Δημήτρη? Είπα, λέω, η ψυχή του ανθρώπου. Ναι. Έχει αρχή και δεν έχει τέλος. Όχι. Ή ούτε αρχή ούτε τέλος. Δεν έχει αρχή και η ψυχή του ανθρώπου. Μάλιστα. Γιατί ο Θεός... Άρα προϋπάρχει πριν γεννηθούμε. Είμαστε εικόνα του Θεού. Μάλιστα. Κατά την ψυχή κυρίως. Έτσι. Ναι. Γιατί λέει ο Θεός φύσηξε, το λέει αυτό για να δείξει ότι κάτι από τον εαυτό του θα μας έδωσε. Την Αθανασία. Ναι. Που αυτό δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Μάλιστα. Συνεπώς μυρίζουμε αιωνιότητα. Και αλίμονο σε αυτόν που θα πάει στην κόλαση, αιωνίως. Και αυτό λέει, όταν λέει θα σας χαρίσω τη βασιλεία των ουρανών, που είναι ο ίδιος ο Θεός και τίποτα άλλο παραπάνω, δεν σημαίνει ότι είσαι και αιώνιος. Τι είσαι?
Ναι. Σημαίνει ότι είσαι ευγητό και σου χαρίζει ευγητό. Όχι, γεννιέσαι αυτό, λέμε, πως τότε δημιουργείσαι. Όχι, όχι. Η ψυχή, α πούμε. Όχι. Ο Θεό είναι αιώνιο και λέει, λέει πατέρα, λέει, μα είχε προ του κάνει το κόσμο ο Θεό στο νου του. Στο νου του, όχι, όχι ότι υπήρχαμε εμεί. Ε? Στο νου του, όχι ότι υπήρχαμε. Άμα είσαι στο νου, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ανύπαρκτο. Είναι η ανυπαρξία του Θεού το νου. Όταν λέμε νου Θεού, τι όνομα. Είναι ανθρώπινη έκφραση νου Θεού. Ο Θεό είναι νου. Σκέτο νου είναι. Έτσι. Σαν οντότητε με ελεύθερη βούληση. Yeah. Δεν έχουμε μια αρχή. Όλα αυτά ήταν με μυστηριώδη τρόπο στη μνήμη του Θεού μέσα. Όλα. Αυτό που λες και βούληση και τα πάντα. Αυτά έδωσε. Αυτά που είχε έδωσε. Ναι, και την ελευθερία και τα πάντα. Ελεύθερο είναι ο Θεό. Βούληση και ο Θεό. Αυτά έδωσε. Αυτά είχε. Άλλο, τίποτα άλλο. Δεν θα γράψω τα χαρτάκια και να αρχόμαστε να κουβεντιάζουμε. Γράψε τα χαρτάκια. Καλό θα είναι. Γράψε τι και δεν γράφει. Γράψε τα χαρτάκια. Δηλαδή και οποιοδήποτε, α πούμε, ό,τι απορίε έχει, να τα συζητάμε. Ναι, να συζητήσουμε. Θα κόβω εγώ την ομιλία. Όχι, μην κόβει, θέλω να το τελειώνει. Θα καθόσω 40 λεπτά. 10 λεπτά. 40 λεπτά μιλία και πω αρκετή είναι ομιλία. Να έχουμε και λίγο διάλογο. Ναι, γιατί. Θα περισσέψει 20% από το DVD. Θα περισσέψει 20% από το DVD, θα πέχαμε ένα άμα μιλάς 40 λεπτά. Θα έχουμε ένα. Θα έχουμε κάτι ακόμα. Όχι, ας τελειώνει η συζήτηση και μετά ας καθόμαστε και 10 λεπτά παραπάνω. Α, λέει, θα έχουμε για μετά DVD ή τώρα. Όχι, ένα DVD γράφω μία ώρα. Μία ώρα. Έχουμε κάνει μία ώρα τώρα. Έτσι πρέπει να έχουμε κάνει. Έτσι και μιλήσεις 40 λεπτά, χάνετε 20 λεπτά χρόνος. Καλά, δεν θα φροντίσουμε την κλίμη 45 λεπτά. Καλά, εντάξει. Θα δούμε. Θα δούμε. Γράφουμε και τη συζήτηση μετά. Θα δούμε. Εντάξει, θα δούμε. Τώρα έχει DVD ακόμα. Όχι, δεν είναι DVD, αυτό είναι σκληρόδη. Όταν θα γίνει DVD μετά. Μετά γίνει DVD. Μάλιστα, δεν καταλαβαίνω από τα δικά σου τα μηχανήματα. Τώρα δουλεύει ακόμα εκείνο. Δουλεύει. Δουλεύει και γράφει. Έχει πάρει καλά εδώ την ομορφιά που ζούμε. Την απόλαυση που περνάμε εδώ πέρα. Μια χαρά. Παράδεισο είμαστε εδώ πέρα. Να κάνουμε κάτι τσιμπούσι μια μέρα. Έτσι να φέρουμε και κάτι, να φέρουμε και κάτι. Να το πάρει εκείνο, να το πάρει εκείνος, το δείξει από εκεί. Ναι, έτσι, γιατί δηλαδή. Ναι, φέρουμε και δεν φέρουμε. Να βγούμε για ένα αναψυκτικό έτσι εδώ πέρα, ξέρω. Αναψυκτικά, καλά, είναι το μόνο εύκολο. Ναι, το μόνο εύκολο. Να φάμε γιατί ένα αναψυκτικό, άστο καλύτερα. Όχι, μια εντάξει. Εγώ κρασάκι ντόπιο. Αχ, Παναγία μου. Και το κρασί τεπλώσει ο Χριστός, οπότε δικαιολογημένα. Τώρα, εμείς τι περιμένουμε, όχι εδώ, σαν λαός, τι περιμένουμε. Τι να περιμένουμε. Τη μετάνοια. Το Βούργο ακόμα. Τώρα μετάνοια. Κηδέψαμε σήμερα έναν που ερχόταν στο Κοροπή και ομιλούσε στην αίθουσα του Σουλατζή, τον κύριο Κορναράκη. Τον έχω τραβήξει μια ομιλία. Στις ομιλίες του. Στη... από εκεί, από τη... στο Γαλάνδρι, σε ένα μέρος του Γαλανδρίου, ήταν η κηδεία του, σεπτή κηδεία ήταν. Και ταπεινός. Ναι, σοβαρή, ναι. Είχε προσφέρει έργο μεγάλο Κορναράκης. Καλώς. Και στο λαό και στα πανεπιστήμια και παντού. Θυμάμαι, εσύ τον έχεις είχες φέρει εδώ πέρα. Εσύ τον έχεις γνωρίσει εδώ στο Κορναράκη. Ναι. Εγώ τον θυμάμαι πολύ παλιά που... Θυμάσαι, στην αίθουσα που τον καφέρει. Ναι, μαζεύαμε κόσμο. Ήσουν. Εκεί στην αίθουσα μαζευόμαστε, πάνω από 100 άτομα μαζευόμαστε. Ναι, γεμίσαμε νομίζω. Και παραπάνω. Και γεμίσαμε την αίθουσα. Ακόμα θυμάμαι, μου είχε μείνει εικόνα για δύο κόρες δεν είχε για να... θυμάμαι εγώ έτσι λίγο είχε έτσι, την ναι. Αθούλα και τη Μαρία, ναι. Δεν είχε άλλη, όχι. Και γιους, ένα, δύο, τρεις. Όχι δύο. Τέσσερα παιδιά. Δύο παιδιά. Ναι. Αφρούλα είναι χριστιανικό όνομα. Yeah. Είναι χριστιανικό. Αφροδίτη. Αφροδίτη. Τι θα πει χριστιανικό, πολλά ονόματα. Κοίταξε τι κάτι. Βαπτίζεις όλα χριστιανικά. Εκείνος δεν, δεν ακολούθησε αρχαιολογική ονομασία. Κάτι που βρήκε στην οικογένειά του και το έβαλε. Καταλάβεις τι γίνεται. Σήμερα αφήνουν την οικογένεια πάνω στους θεούς των ειδώλων και βάζουν ονόματα. Καταλάβεις τι γίνεται. Προϋπάρχουν στην οικογένεια. Εσύ και Σαμάτη θα μας πεις τίποτα. Τι να πω, άκουσα. Άκουσες, όλοι ακούσαν. Άκουσαν και με φτάνει.
Όλοι ακούσαμε και όλοι ακούμε. Πώς λέει, είδον ήρθω και απήλθον, ε. Ελπίζω να μην γίνει έτσι. Όχι, δεν ήρθα απλώς. Κάτι να συγκρατήσουμε. Και φεύγω κούφιος, εγώ γεμάτος. Ναι, λέω αυτό, λέω. Ναι, και πήγε σένα αυτό το πράγμα. Κάτι να συγκρατούμε, ελπίζω. Πήγε σένα και το πράγμα, όχι, δεν πήγε σένα. Όχι, όχι, γενικά, λέω, ελπίζω όλοι μας εδώ μέσα κάτι να συγκρατούμε έστω. Και το κάτι, κέρδος είναι. Ναι. Είχε έρθει και η... Πώς τη λεγόταν αυτή, Γαλάτια Σουρέλη. Θυμάσαι. Σωτήρχος. Ζει ακόμα αυτή. Θα βγάζει ακόμα στο ραδιόφωνο, βέβαια. Στην Πειραϊκή Εκκλησία. Ναι. Αλλά πρέπει να είναι πολύ μεγάλη η κυρία. Αυτό. Σαν το κοροναράκι. Α, είναι τόσο. Αλλά είναι έτσι λίγο πιο παχιά και είναι πιο μεγάλη. Ήτανε. Α, τώρα δυνάτε. Ναι, τι. Τώρα γυρνάει ο άνθρωπος, μαζεύεται. Χρόνια. Μαζεύεται. Ο κύριος Κοναράκης είχε μείνει 10 κιλά. Που λέει ο λόγος, για να τις πάρει. Τον είχα δει στο, εδώ στο Δημαρχείο που είχε έρθει τελευταία. Δεν και στη Βιθλέμη είχε έρθει πριν 15 μέρες. 15, 20. Δεν έρχομαι πολύ στη Βιθλέμη. Και, και ήταν μαζεμένος. Λοιπόν, να φεύγουμε. Να είναι. Άγιος ο Θεός. Άγιος ο Κύριος, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κύριος, 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 Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, εθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει ημίν σήμερα, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφήνε σε οφειλέτες και μη εις ενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονήρο. Ελέσβο αθλήσαντες υπέρ Χριστού του Θεού, αυτήν υγειάσατε τι το λείψαν ον ημών, ευρέσει μακάρι, όθεν ημάς θυμόμεν, Ραφαήλ Θεοφόρε, άμαση Νικολάο και Παρθένο Ειρήνη, ως Θείους ημών προστάτας και πρέσβης προς Κύριον, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Δημήτρη.